έχουμε break και ο Νίκος ο Μάνης έρχεται στην παρέα μας. Να αποκαλύψω, γεια σου παιδιά, Σαββατοκύριακο με το Μάνεση στο πλατό της Τατιάνας Στεφανίδου. εδώ είχαμε μια ιδέα, επειδή χώρος δεν είναι πολύ μεγάλος και θα δείτε δελτία ειδήσεων, είναι πολύ μικρός ο χώρος. Για να έχουμε βάλει έτσι τις κάμερες και το σκηνικό, ώστε να μπορεί ο ένας να μπαίνει στο σκηνικό του άλλου. Για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόταση και την πρόσκληση του site μου. Πλέον, ναι, μην ανοίγει την όρεξη σε κανέναν. Εγώ δεν δίνω συνεντεύξεις. Εσάς ξέρω γιατί σε είχα κάποτε μαθητή. Και μιλάμε και λέμε αυτά μέχρι εκεί που μπορούμε να πούμε. Γιατί είναι για πράγματα τα οποία ξέρεις, ξέρω, τα οποία δεν μπορούν να υποθούν. Δεν γίνονται να υποθούν. Άρα λοιπόν μένουμε επιδερμικά, με δική μου προτροπή. Γιατί και μπορούμε και γιατί έτσι μας αρέσει. Αυτό που μου αρέσει εσένα μετά από τόσα χρόνια πορείας που έχεις στον χώρο της δημοσιογραφίας είναι ότι παραμένεις επαναστάτης χωρίς λόγο, πετυχημένος. Όχι, επαναστάτης με λόγο είμαι πάντα. Δεν υπάρχει επαναστάτης χωρίς λόγο. Σου δώσα τώρα. Όχι, είμαι επαναστάτης με λόγο. Όταν επαναστατώ και όταν αναστατώνομαι, υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος. Και εγώ επειδή είμαι. Εγώ είμαι ένας κακός παρουσιαστής. Είμαι όμως πολύ καλός ρεπόρτερ, ελεύθερος ρεπόρτερ. Τι λες ότι είσαι κακός παρουσιαστής? Δεν υπάρχουν πολύ καλύτερα από μένα. Είμαι μέτριο. Εγώ δεν είμαι η καταστροφή του σκηνοθέτη. Δεν πειθαρχώ. Δεν φεύγω, πάω βόλτες, πηγαίνω δεξιά-αριστερά. Οι σκηνοθέτες στην Ελλάδα είναι εκπαιδευμένοι στο να είναι πειθαρχημένοι παρουσιαστές και να μην φεύγουν από αυτές τις γραμμές. Άρα πρέπει να το δει αυτό ο Μουτσινάς, γιατί μόνο τον Παπαδάκη έχει περιλάβει με τα σκηνοθετικές υποδείξεις που κάνει. Ενώ και εσύ συνέχεια τους λες. Εδώ κοντινό, εδώ το ένα, εδώ το άλλο. Εγώ δεν λέω. Εγώ σου λέω. Εδώ υπάρχει ένα θεματολόγιο. Εγώ το κάνω τούμπα το θεματολόγιο στον αέρα. Παιδιά, που τι έχουμε τώρα, πάμε στο 3, πάμε στο 18, πάμε στο 20. Από το να μιλάς διακριτικά και να δίνεις χαρτάκι. Σε όλες τις εκπομπές δίνει χαρτάκι ο παρουσιαστής. Πού πάμε τώρα? Εγώ το λέω στον αέρα. Αν σου ζητούσα να μου συγκρίνεις. Λεπτό, ναι, μιλάτε εσείς. Ορίστε, κύριε σκηνοθέτα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε break εκπομπής. Ωραία, και σε δύο λεπτά βγαίνει ο Νίκος. Από το κουρδί, ξεκινάτε. Αυτά και μετά, μόλις ανοίξει και μετά πείτε μου πού πηγαίνουμε. Το τότε και το τώρα, τι διαφορές έχει η τηλεόραση? Τότε ήταν πιο αγνή. Τώρα, εμένα δεν με ικανοποιεί. Δεν είναι τόσο αγνή όσο ήταν. Είναι περισσότερο σικέ. Αλλά όποιος δεν αποδέχεται την πραγματικότητα, ας πάει σπίτι του. Ας δεν είναι. Πιστεύεις ότι τα social media έχουν κάνει ζημιά στις σημερινές εξελίξεις, τόσο της τηλεόρασης όσο και της καθημερινότητας? Τα social media ευθύνονται για την πλειονότητα των fake news. Όμως είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο. Εμείς έχουμε, αλλά εγώ δεν έχω ιδιωτικά. Ένα 24ωρο άνοιξα, είδα το τι κατέβασα τις εφαρμογές, είδα το τι ακριβώς γίνεται και είπα: εγώ δεν τα βάζω πια στη ζωή μου. Επαγγελματικά ναι, διαπροσωπικά όχι. Δεν μπορεί να σε επηρεάσουν αρνητικά στην ψυχολογία σου? Δεν με επηρεάζει αρνητικά στην ψυχολογία μου τίποτα, γιατί πλέον είμαι μαθημένος. Κοντεύω στα 40 χρόνια στην τηλεόραση και στη δημοσιογραφία, μάλλον στην τηλεόραση. Σχεδόν από τις πρώτες μέρες ιδιωτική τηλεόραση. Δύσκολα περισσότερο θα με επηρεάσει αρνητικά ένα τραγικό θέμα, ένα κακό θέμα, μια γυναίκα που χάνεται, ένα παιδάκι που χάνεται, παρά οι συνάδελφοί μου που είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία και τροφοδοτούν με πλασματικές και πλαστές ειδήσεις, κατά στρατηγώντας κάθε έννοια ποινικού δικαίου, όπως είναι συκοφαντική διαφήμιση και πάλι λέγοντας. Όταν έχεις χρόνο, ναι, στο ελάχιστο χρόνο που έχεις, ναι, σπίτι σου, αν παρακολουθείς τηλεόραση. Βεβαίως. Και τι είναι αυτό που βλέπεις? Κρατική τηλεόραση έχει εξελιχθεί απίστευτα και στη μυθοπλασία. Παρακολουθώ μουσικές εκπομπές στην κρατική τηλεόραση και κάθε βράδυ βλέπω 2-3 εξαιρετικά ντοκιμαντέρ και εκπομπές ρεπορτάζ. Όταν κλείνουν οι κάμερες και όταν δεν έχεις δουλειά εδώ στο κανάλι, τελειώνει το κομμάτι δημοσιογραφίας? Όχι. 8 ημέρες την εβδομάδα. Δεν μπορεί να τελειώσει. Δεν γίνεται να σε πιάσουν κάπου αδιάβαστο. Παρακολουθείς, διαβάζεις, οργανώνεσαι, κάνεις, ράνεις και έχουμε και πολλές ακόμα δουλειές. Χαίρετε. Κυρία Νικόλτσου, ελάτε. Ελάτε, περάστε. Είναι και το δελτίο ειδήσεων που βγαίνει. Καλό δελτίο. Καλή εκπομπή, καλή. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Είχαμε άλλη μείνει... δύσκολη ερώτηση. Για πες μας άλλη. Είχαμε μείνει για το... Μια και σ' αρέσουν έτσι πιπερά τα πράγματα, θέλω να πω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συνεδριάσει επιτέλους η ΕΕΤ, ΕΕΕΤ, ΤΑΦ, μάθε εσύ να δεις τι είναι, δημοσιογράφος, έμπειρος είσαι,
Και δεύτερον, σε όλο τον πολιτισμένο πλανήτη έχουν σταματήσει να υπάρχουν μονοπόλια για ευνόητους λόγους. Στην τηλεόραση, γιατί πρέπει να έχουμε μονοπόλια όπως αφορά το τομέα των μετρήσεων? Θα μπορούσε να λειτουργήσει τηλεόραση παίρνοντας το χαρτάκι της Nielsen ένα κανάλι μια φορά το μήνα μόνο? Ναι, μια φορά το μήνα, βεβαίως, θα είχαμε καλύτερη τηλεόραση. Γιατί δεν θα πήγαινες λεπτό-λεπτό να διορθωθείς και να δεις τι παίζει ο άλλος και να φτιάχνεις? Βεβαίως, μια φορά το μήνα και θα λες: κάθε μήνα θα κάνω τις αλλαγές μου. Φτιάχνεις ένα πρόγραμμα το οποίο το πιστεύεις. Έτσι λοιπόν δεν θα υπήρχαν και ψήθυροι, οι οποίοι υπάρχει περίπτωση να γίνουν κραυγές. Λοιπόν, Νίκο, μου θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να στείλεις ένα μήνυμα μέσα από τους τηλεθεατές μας του site μου σε όλους τους συναγωνιστές, ανταγωνιστές για το 2022. Σε όλους. Που γουσάρεις εσύ ή σε αυτούς που είναι απέναντί σου? Τώρα εντάξει, σε αυτούς που είναι απέναντί μου. Τώρα εγώ πρέπει να πω ότι εγώ λατρεύω Καμπουράκη γιατί είναι φίλος μου. Τους άλλους δεν τους ξέρω. Δημήτρη Καμπουράκη, τους άλλους δεν τους γνωρίζω. Δεν είχα ποτέ στενές επαφές. Με τον Καμπουράκη έχουμε μοιραστεί τα ίδια μετερίζια σε εφημερίδες. Αλλά εγώ στηρίζω Δημήτρη Καμπουράκη. Σε όλους χαιρετίσματα, καλές γιορτές. Αλλά στο Καμπουράκη εις διπλούν. Υγεία, αγάπη, ευτυχία. Εύχομαι σε σένα και την οικογένειά σου και για τον Αλφα. Και λιγότερα φακελάκια. Αυτός ήταν ο Νίκος Μάνεσης. Συνεχίζουμε εμείς και παίρνουμε όμορφα πλάνα εδώ από την εκπομπή του Σαββατοκύριακο με το Μάνεση.